Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναστασιάδη. Απλά να πω για το θέμα αυτό, όπως ξέρετε, την απόφαση μετά τα αιτήματα, που πολλές φορές δεν αφορούν τον Πρόεδρο, αφορούν την Επιτροπή, λαμβάνονται από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο της Βουλής των Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Τάσο Κουράκη, και τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής. Από εκεί και μετά να μεταφέρω και πάλι, να μεταφέρουμε και γραπτός, εγγράφος, το αίτημα αυτό που θεωρώ και εγώ ότι είναι σωστό. Απλά έχουμε πει ότι υπάρχουν, δεν είναι όπως τους καλούς καιρούς, βιώνουμε χαλεπούς καιρούς, λοιπόν, και οι αποστολές γίνονται λελογισμένα έως καθόλου. Έχουμε δεχθεί 25 προσκλήσεις και έχουν γίνει όλο και όλο 3 αποστολές. Λοιπόν, ωστόσο, αυτό που λέτε, συμφωνώ μαζί σας, θα το μεταφέρουμε και είναι, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση από την Επιτροπή, να είναι ομόθυμο αίτημα να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα του ελληνισμού της ομογένειας. Τώρα, αυτό που λέτε είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ λέω να συζητούνται στην Επιτροπή και μετά την απόφαση σαφώς ναι, βεβαίως, την παίρνουμε. Δεν την παίρνουμε εδώ, αλλά εμείς να έχουμε μια άποψη. Σωστό. Μια εισήγηση. Μια εισήγηση προς. Μπορεί να θέλει κάποιος μερικά του έξοδα να κάνει αυτή την επίσκεψη. Ακριβώς. Ήδη έχουν οι μισές αποστολές γίνανε προσωπικά μας, μου, έξοδα. Λοιπόν, τέσπο. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ζουράρη, κύριε Υφυπουργέ. Παρακαλώ.